Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, Σάββατο 26 Μαρτίου, η ώρα λίγο μετά τις 4. Drunk Team εναντίον New York Picnics για τον 5ο όμιλο της D2. Drunk Team στο 13-3, must win παιχνίδι για εκείνους στην προσπάθειά τους να κυνηγήσουν την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα που οδηγεί στην απευθείας άνοδο. Στο 16 οι Picnics που μάχονται με την BBC για την 5η θέση. Το 16 είναι οι Νεοϊορκέζοι που έχουν και ένα μηδενισμό. Απόψε αγωνίζονται με 6 άτομα, έχοντας προβλήματα απουσιών. Πρώτη κατοχή για την Drunk Team. Παούρης, αστοχή εξ επαφής, θα μαζέψει ο ίδιος. Μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ. Απλά δεν είναι βράδυ, είναι μεσημέρι. Πρώτη κατοχή για τους Νεοϊορκέζους. Τώρα Κοντογιάννης κόβει σαν τρέλερ, αστοχή. Πήρε με το 15 ο Αθανασόπουλος. Νάνος αμαρκάρει στους για 3, αυτό είναι πέναλτι. Ο Βαγγέλης Νάνος ευστοχή. Να του πούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή που είχε χθες. 2-3 έπειτα από σχεδόν ένα λεπτό στο κλειστό της ΑΕΚ. Μουλάρο Γιάννης, πέναλτι και για αυτόν από τις 45 μοίρες. Μπάλα στα χέρια του Δημητρέλου. Ο Δημητρέλος με το 3, ο Αθανασόπουλος με το 15, ο Νάνος με το 24, ο Κοντογιάννης με το 91, ενώ ο Νάνος αστοχή αυτή τη φορά. Και ο παίκτης που συμπληρώνει την πεντάδα είναι ο Αθανασίου με το νούμερο 29. Την άλλη πλευρά ο Μουλαρογιάννης, ο Παούρης, ο Μίτσικας, ο Κακαβάς και ο Παπαπαναγιώτου, καλάθι τριών πόντων από τον Κώστα Μουλαρογιάννη. 5-3. Στον πρώτο γύρο το μάτς ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Η Drunk Team είχε κάνει εμφάνιση τρομοκρατία, είχε επικρατήσει με 39-83 παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ. Drunk Team μάλιστα που προέρχεται από νίκη, και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Η Men Drunk Team επικράτησε τη Τζιβάνα με 53-46 σε ένα μάτς που, όπως μας είπε ο Κώστας Μουλαρογιάννης, θέλει να ξεχάσει γρήγορα η ομάδα του. Καλάθι εντωμεταξύ από τον Αθανασόπουλο που σοφαρίζει το μάτς στους 5 πόντους. Η Picnic στην περασμένη αγωνιστική πήραν αγχωτική νίκη επί της Kill Beer με 55-53 στο Μπασκετάκι Αρένα, αν θυμάμαι καλά. Ο Παναγιώτης σταματά την τρίπλα, ελευθερώνει για τον Κακαβά, τρίποντο του Μουλαρογιάννη, άτυχος. Μίτσικας είναι παντού και σκοράρει, μετά το δικό του επιθετικό rebound θα κάνει το σκορ 7-5. Δύο ομάδες έχουν βρει τα πατήματά τους από νωρίς. Νάνος Αθανασίου να δώσει στον Δημητρέλου, στον Δημητρέλο κράτησε την κατοχή. Δημητρέλος τώρα για δύο, σημαδεύει σωστά, ασίστ του Αθανασίου. Χέρι-χέρι δύο ομάδες στα πρώτα 2,5 λεπτά. Κακαβάς έναντι στη ζώνη των Picnics. Παίρνει ο Παπαπαναγιώτου, εμένει στον αέρα εντυπωσιακά, αλλά στο χείρι μπάντου Αθανασίου. Μπάλα γρήγορα στον Αθανασόπουλο που θέλει να πιάσει τον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Δεν μπόρεσε εκεί να τα βάλει με τρεις παίκτες. Μουλαρογιάννης όλο το δρόμο. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, παίρνει ο Κοντογιάννης. Αθανασόπουλος πέρασε από τον Παούρη, πέτυχε και το καλάθι, ωραία προσπάθεια από τον Βαγγέλη Αθανασόπουλο, εορτάζουν και αυτός χθες. Χρόνια, λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν και στον Αθανασόπουλο. 7-9 το σκορ, 6,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μουλαρογιάννης φωνάζει τον Παούρη. Θα δοκιμάσει και για τρεις αφού του έδωσαν αυτή την επιλογή οι φιλοξενούμενοι. Τρέλος παίκτη στο παρκέ. Ο Μουλαρογιάννης στον πάγκο στη θέση του με το νούμερο 4, ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κακαβάς θα του δώσει με hand-off. Φιγουρέτη στην περιφέρεια για καλύτερη κυκλοφορία. Παπαπαναγιώτου για τον Παούρη. Μακριά από το χώρο δράση, θα πάει κοντά.
Αλλά το φλότερ είναι άστοχο. Μένει το 7-9. Περί των Πικνίξ που έχουν και την κατοχή. Νάνος θέλει να δώσει στο τρέιλερ του Αθανασίου. Κλέβει ο Μίτσικας. Γρήγορο transition στην άλλη πλευρά. Μίτσικας σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. Νέα ισοπαλία στο μάτσο σε 9 πόντους. Η Drunk Team που έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της, με πολλά δύσκολα μάτς σε ρί. Αντιμετωπίζει την ερχόμενη αγωνιστή τους Powerpuff Boys μετά το Green Rose, την BBC τους Young Ballers και τελευταίους τους Athens του Lakers. Δεν βγαίνει φάση για τους Picnics. Παίρνει ο Κακαβάς. Δεν ρίσκαρε μια πάσα στον Παούρη. Έδωσε στον Πάπα Βασιλείου και δικαιώνεται για αυτήν την επιλογή. Καλάθι τριών πόντων με ταμπλό για το 12-9. Ενώ κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Μοιρασμένο το μάτς. Δημητρέλος για τον Κοντογιάννη. Είναι στο ρίπος, έχει μισμάτς απέναντι στον Μίτσικα. Θα πάει κοντά στο καλάθι, αλλά θα αστοχίσει. Ριμπάουντ από τον Τάσο Μίτσικα. Τώρα Κακαβάς. Ωραία για τον Παούρη, ποιος δεν είχε καλή ισορροπία. Δημητρέλος πιέστηκε από τον Παπαπαναγιώτου. Βρίσκει στήριγμα στον Αθανασόπουλο και εκείνος σκόραρι ξανά με lay-up. 12-11 time out από την Drunk Team. Εδώ είμαστε, 4-26 πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου. 12-11 το σκορ. Μπροστά η Drunk Team που βρίσκεται και στην επίθεση με τον Παούρη. Να πιέζεται από τον Κοντογιάννη και να χάνει την κατοχή. Κοντογιάννης, Νάνος, Αθανασίου, Αθανασόπουλος και Δημητρέλος με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Ο Κοφόπουλος είναι στον πάγκο, ο παίκτης. Παούρης, Παπαβασιλείου, Κακαβάς, Μίτσικας και Παπαπαναγιώτου. Η πεντάδα της Drunk Team. Νάνος για τον Κοντογιάννη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Αθανασίου στημένος για 3. Βρίσκει σίδερο στο κατάλληλο σημείο ο Κοντογιάννης. Δεύτερη ευκαιρία για τους Νεοϋορκέζους. Παίρνει όμως ο Μίτσικας. Μίτσικας στο πλάι για τον Παπαβασιλείου. Ωραία. Δεν θα περάσει όμως πάσα. Καλή σκέψη ήταν από τον Παπαβασιλείου να πασάρει στην καρδιά της ζώνης. Αθανασόπουλος απέναντι σε δύο παίκτες. Τα βάλε με όλους, δεν μπόρεσε να τους νικήσει. Παίρνει ο Κακαβάς. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Είναι στον Παπαβασιλείου. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Στην του Παούρη, Παπαβασιλείου, υπέροχη προσπάθεια, αλλά τα χάλασε το τέλος. Χειροκροτήματα από τον πάγκο. Μένει το 12-11. Νίξ παρά τις απουσίες δείχνουν ανταγωνιστικό πρόσωπο στα πρώτα λεπτά. Θανασόπουλος, φάουλ του Παούρη. Θανασόπουλος που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στα πρώτα λεπτά. Νέα αλλαγή των γηπεδούχων, ο Παούρης θα πάει στον πάγκο. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα η Drunk Team. Περνά ο Σαρμπάνης με το 8 μια πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Νάνος λέει στον Δημητρέλο να πάει στην αδύνατη πλευρά για να παίξει ανενόχλητος με τον Κοντογιάννη. Θανασίου, Νάνος για 3 για το δεύτερο δικό του τρίποντο. Rebound αμυντικό του Μίτσικα. 2-40 ακόμα. Σκορ έχει κολλήσει το 12-11. Σαρμπάνης, Μίτσικας προσποιήθηκε για έξτρα πάσα. Πήγε μέχρι μέσα, καλά και φάουλ. Προσωπική ενέργεια από τον Τάσο Μίτσικα για το συν 3 της Drunk Team. Δύο τα ομαλικά τώρα και στις δύο πλευρές. Έξω η βολή, ο Σαρμπάνης είναι εκεί και με ένα φλότερ θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Ποιοτική προσπάθεια από τον Αναστάσιο Σαρμπάνη. Αναστάσιο Τάσο, δεν ξέρω πώς να τον φωνάζω. Κερδισμένο φάουλ για τον Θανασόπουλο που δημιουργεί νέο ρήγμα στην άμυνα των γηπεδούχων και θα εκτελέσει ζευγάρι βολών μετά το τρίτο ομαδικό της Drunk Team. Έξω όμως η πρώτη. Λοιπόν,
16-12. Ένα δίλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Παπαναγιώτης στο πλάι για τον Παπαβασιλείου με αυτοπεποίθηση. Θα σηκωθεί για τρεις αλλά θα στοχίσει. Μίτσικα στο επιθετικό rebound. Επιμένει και ξαναπαίρνει. Πασάρι για τον Σαρμπάνη και εκείνο σκοράρει. Ζητούν παράβαση 3 δευτερολέπτων. Οι Pick Knicks δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα. 18-12. Τρανκτίν φαίνεται ικανή να χτίσει διαφορά. Θέλει να βγάλει αντίδραση οι Νέο Υορκέζοι τώρα με τον Αθανασίου να εκτελεί από το high post. Αλλά να είναι άτυχο, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Παπαναγιώτου άμυνα με φάουλ από τον Νάνο, τρίτο ομαδικό των Pick Knicks. Και νέο time out. Τι αλλαγές, αλλαγές. Βουλαργιάννης με το 7 και Κανιάς με το 12. Τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Ο Κανιάς για πρώτη φορά στο μάτς. Ο Παναγιώτης στο πλάι για τον Μουλαρογιάννη που δοκιμάζει για 3 αλλά αστοχεί. Σαρμπάνης. Ψάχνει το διάδρομο. Ο Μουλαρογιάννης θα μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μπαλά δεν φτάνει στον Σαρμπάνη. Βγάζουν την άμυνα οι Pick Knicks με τον Δημητρέλο να δίνει τώρα στον Αθανασόπουλο. Τελευταίο λεπτό. Δημητρέλος. Για μέχρι μέσα και σκοράρει. Ο Βασιλείου δεν έπαιξε άμυνα εδώ. Το σκορ γίνεται 18-14, παιχνίδι 2-3 κατοχών τώρα. Και οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν φάουλ. Κανιάς από το χαμηλό post. Καλάθι όχι φάουλ, ναι. Ζευγάρι βολών για τον Τάσο Κανιά. Πολύ στάσος έχει αυτή η ομάδα. Σαρμπάνης, Μίτσικας και Κανιάς. Πίσα η δεύτερη. 19-14, 32,8 για το φινάλε της περίοδου. Δημητρέλος θα κατεβάσει. Μπάλα στα χέρια του Νάνου. Νάνος επικεντρώνει συνεργασία με τον Αθανασίου, ωραία στον Κοντογιάννη, καλάθι. Ωραία φάση για τους Pick Knicks με υπομονή και αποτελεσματικότητα, 9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Παπαναγιώτου περνάει εντυπωσιακά, τελειώνει τη φάση με φλότερο, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μπάλα όμως θα τον πουλήσει, 19-16 σκορ πρώτης περίοδου στα Λιώσια στο συν 3 η Drunk Team. Και τον Αλέτημα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Πρώτη κατοχή για τους Pick Knicks. Νέο πρόσωπο Κοφόπουλος στη θέση του Βαγγέλη Νάνου. Πάντα στα χέρια του Αθανασόπουλου που μοιάζει ο πιο επικίνδυνος απόψε από τους Νέο Υορκέζους. Αθανασίου για 3. Κάνει airball. Αθανασίου, Κοφόπουλος, Αθανασόπουλος, Κοντογιάννης και Δημητρέλος για Pick Knicks. Βουλαρογιάννης, Κακαβάς, Παούρης, Μίτσικας και Σαρμπάνης για Drunk Team. Παούρης. Κλειστή άμυνα των Νέο Υορκέζων. Ο Παούρης θέλησε να σκοράρει. Ούτε σε δεύτερο χρόνο το καλάθι από τον Σαρμπάνη. Δημητρέλος. Κοφόπουλος. Αθανασίου. Ωραία στον Κοντογιάννη που τελειώνει τη φάση με το αριστερό προστατεύοντας ωραία την μπάλα. Διαφορά πέφτει στον πόντο. 19-18. Ένα σουτ του Μίτσικα χωρίς τύχη. Μάλλον του Κανιά, διορθώνω. Κρέτεψα τον Κανιά με τον Μίτσικα και όταν έλεγα τις πεντάδες μάλλον. Άστοχος ο Αθανασόπουλος από μακριά, rebound του Κακαβά. Το μάτς που για την ώρα δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό του πρώτου γύρου. Ήταν η Pick Knicks
αντιμετώπιζαν σοβαρά τα προβλήματα στις επιστροφές τους. Στα πρώτα 12 αγωνιστικά λεπτά στον πρώτο γύρο η Drunk Team είχε χτίσει ήδη διαφορά. Τώρα το μάτς είναι πολύ κλειστό, 19-18. Μπάλα χαμηλά στον Κοντογιάννη. Δύσκολα τα πράγματα παίρνουν στον Παούρη, βγάζει έξω. Κοφόπουλος για 3 για να μαζέψει ο Σαρμπάνη. Ζητά και παίρνει ο Μουλαρογιάννης που ψάχνει μακρινή. Πάσα συστημένη για τον Παούρη που δεν τη συγκράτησε. Ανασόπουλος, Κοντογιάννης. Κοντογιάννης το λέει από τον αριστερό διάδρομο. Παίρνει ο Σαρμπάνης γρήγορα στον Μουλαρογιάννη. Σαρμπάνης, Μουλαρογιάννης για 3. Αστοχή, με follow προσπάθησε ο Κακαβάς και κέρδισε το φάουλ. Μουλαρογιάννης τα βάζει με τον εαυτό του για το νέο άστοχο σουτ. Η δεύτερη 20-18. Θαλασσόπουλος να περάσει από τον Σαρμπάνη και τα καταφέρνει. Φάουλ από τον Κανιά στη συνέχεια της φάσης. Κύριε Αλφάδη από τον Αθανασόπουλο, ισοπαλία στους 20 πόντους. Και είναι η ώρα του Μίτσικα να αντικαταστήσει τον Σαρμπάνη. Το μάτς ισορροπία έπειτα από 12,5 αγωνιστικά λεπτά. Παούρης για 3. Το βάζει. Ωραία εκτέλεση του Παούρη που θέλει να ξυπνήσει και τους συμπαίκτες του. 23-20. Κοφόπουλος βάζει την μπάλα χαμηλά στον Κοντογιάννη που έχει μισμάτσα. Αμέσως και δεύτερος παίκτης πάνω του, Αθανασίου, καλάθι και φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται ο Μουλαρογιάννης. 23-22. Οι Knicks έχουν έρθει αποφασισμένοι να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους, παρότι με μόλις 6 παίκτες το παλεύουν, όπως το παλεύουν σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω στο μάτς με την Kill Beer μαζέφτηκαν και αρκετοί κιόλας. Ήταν και ο Καρμύρης που έκανε σπουδαίο μάτς με 17 πόντους και 8 rebound. Για να δούμε την επίθεση της Drunk Team. Μια πάσα του Μουλαρογιάννη χωρίς τύχη, θέλησε να δώσει στον Κανιά, δεν βγήκε η φάση. Στην άλλη πλευρά κερδισμένο φάουλ και νέες βολές αυτή τη φορά για τον Βαγγίλη Θανασόπουλο. Άχαστος από τη γραμμή ο Θανασόπουλος, βάζει μπροστά την ομάδα του με 2 πόντους, 23-25. Νέα αλλαγή, ο Κανιάς στον πάγκο, ο Παπαπαναγιώτου επιστρέφει στο μάτς. Παπαναγιώτου, Μουλαρογιάννης, Παούρης, Κακαβάς και Μίτσικας, οι 5 των μεθυσμένων. Μουλαρογιάννης παραλίγο να βγάλει φάση για highlight. Μπαλά, βρήκε σε πόδι αντιπάλου. Ενώ ο Νάνος επιστρέφει στη θέση του Κοντογιάννη. Παούρης πάτησε γερά, δεν σκοράρει. Βγάζει την άμυνα ο Αθανασίου, η μπάλα όμως στα χέρια του Μουλαρογιάννη. Νέα 14 με τρίποντο που μπαίνει και βγαίνει. Δημητρέλος για όλη τη διαδρομή δεν μπόρεσε να σκοράρει.
Μένει το 23-25, 6 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Κακαβάς, Παπαναγιώτου έξτρα πάσα στο πλάι. Απέναντι ζητά ο Παούρης. Βάλα πάει στο Μίτσικα. Μουλάρο Γιάννης για δύο, ούτε τώρα. Το πρώτο τρίποντο που έβαλε δεν έχει συνεχίσει καλά. Τρέλερ του Αθανασίου, πολύ όμορφη φάση. Ασίστ από τον Άνω, το καλάθι από τον Παναγιώτη Αθανασίου. 23-27. Και οι Picnics κρατούν γερά. Παπαπαναγιώτου. Το ρήγμα, η πάσα στα πόδια του Κακαβά. Ξαναπήρε ο παίκτης της Drunk Team. Παούρης για το δεύτερο δικό του τρίποντο. Πάουν τα αμυντικό τελικά από τον Βαγγέλη Νάνο. Ένα φάουλ έχει να δώσει η Drunk Team που έχει συμπληρώσει τρία ομαδικά. Ένα φάουλ έχουν οι Picnics. Θανασόπουλος απέναντι για τον Δημητρέλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση των Νεοϊορκέζων. Την μπάλα παίρνει ο Νάνος που εκτελεί αμέσως για τρεις. Αμυντικό rebound του Μίτσικα. Το πασάρι για τον Κακαβά. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Λαδιγιάννης για τον Παούρη. Μίτσικας. Παπαπαναγιώτου από πλάγια θέση. Corner 3 είναι άστοχο. Να ελέγχουν την κατάσταση Picnics. Δυσκολέψει αρκετά την Drunk Team αυτή την άμυνα ζώνης. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Αθανασόπουλο που πανηγυρίζει δέξαλα τον πάγκο της ομάδας, από τον Κοντογιάννη συγκεκριμένα. 23-29. Και η διαφορά για πρώτη φορά στους 6 πόντους. Παούρης. Δεν βγαίνει φάση με τον Μίτσικα. Παούρης στον πάγκο. Παπαβασιλείου στο παρκέ. Κοντογιάννης, κόψιμο του Δημητρέλου. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα εκτελέσει και για δύο, αλλά άστοχα. Από Βασιλείου. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να ακολουθήσει η Drunk Team. Αυτό της ταιριάζει, το γρήγορο τρέξιμο. Εδώ μπορεί να μην πέτυχε το καλάθι από Παναγιώτου, αλλά ήταν μια καλή επιλογή. Ειδικά όταν παίζεις απέναντι σε ομάδα που έχει απουσίες, πρέπει να εκμεταλλευτείς τις περισσότερες ανάσεις που θα έχεις. Κοντογιάννης, Κοφόπουλος για δύο. Δεν είναι καλό το σουτ, παίρνει ο Μίτσικας. Κακαβάς, το πλάι για τον Μουλαρογιάννη που θέλει να σπάσει το ρόδι μετά από ώρα. Αλλά αστοχή. Ξεχασμένος ο Κοφόπουλος. Πρόλαβε ο Μουλαρογιάννης να του δυσκολέψει την προσπάθεια. Ο Παπαναγιώτου. Κακαβάς. Στην αδύνατη πλευρά εκείνο ο Μίτσικας που επιτίθεται στο close out. Και φάουλ αμυντικό ή επιθετικό? Αμυντικό, στον Νάνο θα χρειαστεί το φάουλ. Ενώ υπάρχει time out. Τα λέμε σε λίγο. Κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. 23-29 γράφει ο Φωτεινός Πινάκας, διαφορά 6 πόντων χωρίς τις δύο ομάδες. Μπροστά οι Picnics στα τελευταία λεπτά που έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους επιθετικά, αμυντικά. Από το ξεκίνημα ήταν καλή. Τρίποντο του Παπαναγιώτου. Καλά ψυχολογίας για την Drunk Team. 26-29. Παπαναγιώτου, Κακαβάς, Μίτσικας, Μουλαρογιάννης και Παπαβασιλείου. Στην πεντάδα των γηπεδούχων που θα κερδίσουν την κατοχή μετά το επιθετικό φάουλ. Δεν είδα πιανού, Κοντογιάννη ίσως. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα. Μουλαρογιάννης απέναντι για τον Κακαβά. Κόβει για να ξαναπάρει και παίρνει. Μουλαρογιάννης. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Νέα 14 για την Drunk Team. Θα δοκιμάσει και για 3, αλλά αστοχή. Κι άλλο επιθετικό rebound. Επιμένει για να σπάσει το ρόδι, αλλά δεν τα καταφέρνει. Νάνος, καλάθι.
26-31. Γιάννης. Ξανά για τρεις. Ούτε τώρα. Ο Βασιλείου στον Κακαβά. Παπα Βασιλείου. Μπάνω του Δημητρέλου. Κυρία για τους πικνίκς να διευρύνουν το συν 5. Το μυαλό της Drunk Team φαίνεται να έχει χαλάσει. Πολλά άστοχα σουτ. Άστοχος και ο Θανασόπουλος στην άλλη πλευρά. Λαρογιάννης, όλο το δρόμο. Μπάλα θα του κάνει το χατήρι. Ωραία φάση εδώ από τον Κώστα. 28-31. Ο Θανασόπουλος πάει στην μπάλα χαμηλά στον Κοντογιάννη. Εκείνος τον Ασμέναν με τον Μίτσικα. Κατοχή για την Drunk Team. 28,5, ίσως μείνουν κάποια δευτερόλεπτα για τους Νεοϋορκέζους. Παπαπαναγιώτου. Δίνει το σύστημα. Μουλαρογιάννης, περνά εύκολα. Θα γυρίσει με μια spin move, ωραία ελευθερώνει για τον Παπα Βασιλείου. Κακή συνεννόηση. 3,8 για τους πικνίκς. Ο Νάνος θέλησε να δώσει στον Θανασόπουλο παρεμβάλλει τον Μουλαρογιάννης, 1,7. Κοφόπουλος μετά από μια περιπέτεια επιστρέφει μαζί με την μπάλα. 1,7 για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν οι πικνίκς. Δημητρέλος πετά την μπάλα πάρα λίγο. 28-31, σκόρ ημιχρόνου στα Λιώσια μπροστά οι πικνίκς. Επιστροφή στα Λιώσια για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Drunk Team και New York Picnics. 17η αγωνιστική στον 5ο όμιλο της D2. Την 14η νίκη της ψάχνει η Drunk Team. Την 11η αντίστοιχα οι Picnics. Πρώτη κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Συνεχίζουμε άμυνα ζώνης οι Picnics. Φάλ του Αθανασόπουλου που φάνηκε να έχει χτυπήσει κιόλας. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Παπαπαναγιώτου. Πέναντι για τον Μουλαρογιάννη. Περνά στα πόδια από τον Κοντογιάννη. Τράκαρε πάνω στον Αθανασίου. Στην άλλη πλευρά γρήγορο τρέξιμο του Αθανασόπουλου. Που θέλησε να εφηνδιάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Αθανασόπουλος, Κοντογιάννης, Νάνος, Δημητρέλος και Αθανασίου με την πεντάδα που ξεκίνησαν το μάτς. Ξεκινούν και το δεύτερο ημίχρονο οι Picnics. Picnics που ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο μέρος. Κόντρα στα προγνωστικά. Παούρης. Σαρμπάνης από τη 45. Σημαδεύει σωστά. Λάθη τριών πόντων και ισοπαλία στους 31 πόντους. Η ασίστ από τον Παούρη. Αν είδα καλά. Τώρα Νάνος στον Αθανασόπουλο. Δημητρέλος. Αθανασόπουλος για την απάντηση, ψηλά ο Παούρης. 3-2, πάσα δεξιά στον Μουλαρογιάννη. Φάουλ χαμηλά. Παούρης. Ο Παπαναγιώτου. Μετά το screen θα δοκιμάσει για τρεις. Ψηλά ο Κοντογιάννης επιφύγει στον εφημιασμό ο Νάνος.
Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Βαγγέλης, περνάει την μπάλα χαμηλά στον Αθανασίου. Ξανά στον Άνω. Καλάθι τριών πόντων. Δεύτερο για τον Βαγγέλη Νάνο, 31-34. Ένα τρίποντο για κάθε ομάδα στα πρώτα δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Ένα του Νάνου και ένα της Αρμπάνη. Μπουλαρογιάννης περνά ανάμεσα από δύο, κερδίζει φάουλ τον Κοντογιάννη. Επίθεση 14 δευτερολέπτων, Μουλαρογιάννης για 3, ναι. Σπάει το ρόδι, 34 όλα. Χρειαζόταν αυτό. Και ο Μουλαρογιάννης και η Drunk Team συνολικά. Αθανασίου. Θα πετύχει καλάθι. 34-36, άμεση απάντηση των Techniques που διατηρούν το υπέρ τους προβάδισμα. Μουλαρογιάννης κι άλλο. Μπάλα πάρα λίγο να κολλήσει. Παίρνει ο Σαρμπάνης και του ξαναδίνει. Σαρμπάνης. Αρχίζει με τη σειρά του. Ριμπάουντ του Κοντογιάννη, αμυντικό. Και τώρα Νάνος. Θανασίου. Δεν σκοράρει αυτή τη φορά. Γρήγορο transition για την Drunk Team. Μουλαρογιάννης, το βάλε. Έχει ζεσταθεί και βάζει μπροστά την ομάδα του, 37-36. Φαουλ επιθετικό τώρα του Αθανασόπουλου. Θανασόπουλος στον πάγκο στη θέση του Κοφόπουλος. Ο Παναγιώτης δίνει το σύστημα, Παούρη στην αδύνατη πλευρά, Μουλαρογιάννης από τα 8,5 τα στοχή για να μαζέψει ο Κοντογιάννης. Κοφόπουλος. Φαουλ του Σαρμπάνη πάνω στον Αθανασίου. Νάνος. Κοφόπουλος προσποιήθηκε, τελειώνει τη φάση με φλότερ. Αθανασίου. Δεν σκοράρει, εξεπαφής, παίρνει και σε δεύτερο χρόνο κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό της Drunk Team, 4 έχουν συμπληρώσει από νωρίς οι Picnics. Σαρμπάνη στον πάγκο. Θέση του Κανιάς. Δύο βολές για τον Αθανασίου. Χάνει την πρώτη, μένει το 37-36. 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βάζει τη δεύτερη. Μία ακόμα ισοπαλία στο μάτς. Παούρης. Μέσα πίσω από την πλάτη που δεν περνά. Μητρέλος. Νάνος με αυτοπεποίθηση στο transition. Βρίσκει σίδερο και τώρα θα τρέξει η Drunk Team. Μουλαρογιάννης θα πάει όλο το δρόμο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι σαν σε προπόνηση. 39-37. Νάνος. Ο Χόπουλος στο πλάι, ο Δημητρέλος. Να ανεβάσει την ένταση στην άμυνα οι γηπεδούχοι.
Νάνος, Θανασίου, κόψιμο του Κοντογιάννη που παίρνει απέναντι σε δύο παίκτες. Και έχει λήξει το 24, καλή άμυνα της Drunk Team. Από Παναγιώτου, Παούρης για τρεις, το χάνει, παίρνει ο Κοφόπουλος. Καλά τρίποντα από την Drunk Team. Από τη μία λογικό απέναντι σε ζώνη, ενώ ο Δημητρέλος αστοχή με τη σειρά του, παίρνει ο Κανιάς. Από τη μία λογικό, από την άλλη Drunk Team νομίζω ότι πρέπει να τρέξει περισσότερο. Ζευγάρι βολών για τον Δημήτρη Παπαπαναγιώτου μετά το πέμπτο μαδικό των Pick Knicks. Θανασίου στο rebound. 39-37, 4,5 λεπτά ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Νάνος, Δημητρέλος, η άμυνα του Παπαπαναγιώτου, ολοκληρώνει το κλέψιμο από Παπαβασιλείου. Παπαπαναγιώτου απέναντι στον Κοφόπουλο, δεν τον νικά. Νάνος, Μανασίου έχει βρει την μπάλα, λέει ο ρέφερι, κατοχή για την Drunk Team. Από Βασιλείου, Μίτσικας αμέσως για τρεις, μπάλα συστημένη στα χέρια του Δημητρέλου. Δημητρέλος από την κορυφή, ναι! Μεγάλο τρίποντα για τους Pick Knicks που περνούν και πάλι μπροστά, 39-40, time out της Drunk Team. Εδώ είμαστε, ψυχωμένη εμφάνιση από τους New York Pick Knicks, που έπειτα από 26 αγωνιστικά λεπτά βρίσκονται μπροστά με ένα πόντο, 39-40. Κακαβάς αποφεύγει το λάθος. Ωραία προσπάθεια στη συνέχεια της φάσης από τον Μίτσικα, που δίνει ύψος την μπάλα και σκοράρει με το φλότερ για το 41-40. Ο Μίτσικας, ο Βασιλείου, ο Κανιάς, ο Μουλαρογιάννης και ο Κακαβάς στην πεντάδα των γηπεδούχων. Κοντογιάννης, Κοφόπουλος, Αθανασίου, Δημητρέλος και Νάνος που έχει την μπάλα. Η πεντάδα των Pick Knicks, δυναμική αλλαγή του Μίτσικα. Φάουλ χαμηλά, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Παναφορά από την baseline για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Η Drunk Team έχει ένα φάουλ να δώσει ακόμα. Κοντογιάννης, Δημητρέλος νιώθει καλά και βάζει κι άλλο τρίποντο. Χρήστος Δημητρέλος, 41-43, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά. Και βάζει ξανά την ομάδα του μπροστά, από Βασιλείου. Δεν περνάει πάσα για τον Μουλαρογιάννη και παίρνει ο Αθανασίου για τους Pick Knicks. Αθανασίου στο κόψιμο. Παραμένει για την ομάδα του Κοντογιάννης. Χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. 2 και 11 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Οι Pick Knicks καταθέτουν ψυχή στο παρκέ και παραμένουν μπροστά. Αστοχή αυτή τη φορά ο Δημητρέλος με ένα τύπ στην μπάλα. Ο Νάνος θα ανανεώσει. Ο Κοφόπουλος χάνει την κατοχή και ο Μουλαρογιάννης θα πετύχει το καλάθι στον εφονδιασμό για να ισοφαρίσει τους 43 πόντους. Ευχαριστώ.
Ενοχλημένος τώρα ο Νάνος που δεν δόθηκε φάουλ. Νέα κατοχή δώρο για την Drunk Team. Κυρίες στην περιφέρεια, Παπαβασιλείου. Επειδή ο Κανιάς να σκρινάρει, Παπαβασιλείου πέρασε, πάσα ωραία στον Κακαβά και ο Μουλαρογιάννης για τρεις. Άψογη φάση, ίσως η πιο ωραία στο μάτσο για την Drunk Team, 46-43. Ενώ ο Δημητρέλος είναι αυτός που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Πάμε σε μια διακοπή. Ο Κοφόπουλος ήταν τελικά αυτός που χτύπησε. Δεν μοιάζει να είναι κάτι σοβαρό, συνεχίζει στο μάτς. Σκληρό καρύδι. Νάνος, Κοφόπουλος για τρεις. Το χάσε, πήρε ο Κοντογιάννης. Ούτε εκείνος θα σκοράρει. Μάχη για την κατοχή. Με μπλονζόν προσπαθεί ο Μίτσικας. Τελικά ο Κοντογιάννης ανανεώνει και σκοράρει. Καλάθι και φάουλ. Πανηγυρίζει ο Νάνος. Παλικαρίσια προσπάθεια από τον Κώστα Κοντογιάννη. Στοχή στη βολή, το ντέρμπι καλά κρατεί όμως εδώ στα Λιώσια. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο, να δούμε ποια ομάδα θα ξεκινήσει το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο του Χ βέβαια. Μίτσικας πέρασε σε σταματημένο εκεί τον Αθανασίου και από την baseline βάζει ξανά μπροστά την Drunk Team με 3 πόντους. Μία κατοχή για κάθε ομάδα, 30 δεύτερα ακόμα. Νάνος. Νάνος πίσω από το screen. Το rebound από τον Μίτσικα. Παπαβασιλείου για τον Μουλαρογιάννη που πατά τον γκάζι. Θέλει να δώσει στον Παούρη. Παούρης, 13 δευτερόλεπτα ακόμα, όλα για την Drunk Team. Μίτσικα στον Παπαβασιλείου που το σκέφτεται. Παπαβασιλείου, Μίτσικας ξεμαρκαρίζεται, σουτάρει και αστοχή στη λήξη. Παίρνει ο Κοφόπουλος, δεν θα προλάβει. Λήξη τρίτης περίοδου, 43-45 μπροστά, η Picnics. Τελευταία κρίσιμα, 10 αγωνιστικά λεπτά. Το κλειστό της ΑΕΚ. Δύο ομάδες που καίγονται για την νίκη για διαφορετικούς λόγους κάθε μία. Η Drunk Team για να διατηρήσει τις ελπίδες της για κατάληψη της πρώτης θέσης. Οι Picnics για να μπουν σφήνα στην πεντάδα. Πρώτη κατοχή για τους Picnics που έχουν παίξει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Παρότι αγωνίζονται με 6 άτομα, βρίσκονται μόλις 3 πόντους πίσω και στη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν και μπροστά. Άμυνα overplay και κλέψιμο του Παούρη. Υπέροχη ραχιαία. Παούρης, φάουλ του Δημητρέλου. Σωστό φάουλ ήταν αυτό. Διακόπτει τον αντίπαλο εφονδιασμό. Λοιπόν, Δημητρέλος, Κοφόπουλος, Αθανασόπουλος, Νάνος και Αθανασίου για τους Picnics. Παούρης, Κακαβάς, Σαρμπάνης, Παπαβασιλείου και Παπαβαναγιώτου που οργανώνει για την Drunk Team. Παπαβασιλείου περνά ωραία, αλλά βγάζουν την άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Αθανασόπουλος πάει όλο το δρόμο και σκοράρει. Τα φάουλ ο Παούρης. Δεν υπάρχει όμως κάποιο στήριγμα. 48-47. Την ωραία προσωπική ενέργεια του Αθανασόπουλου. Παούρης όλο το δρόμο θέλει να απαντήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Νάνος. Κοφόπουλος για δύο, δεν είναι καλό το σουτ, παίρνει ο Σαρμπάνης. Παπαπαναγιώτου, ροντέο το μάτς τώρα. Παπαπαναγιώτου ωραία στον Παούρη. Θα του πάρει την μπάλα όμως ο Αθανασόπουλος που είναι παντού. Νάνος, δεν θα βιαστεί, σετ επίθεση για τους Picnics. Αθανασίου, πέναντι στον Παούρη που ίσως να αλλίωσε την προσπάθειά του. Νέα κατοχή για την Drunk Team που νιώθω ότι είναι κάπως αγχωμένη. Σαρμπάνης. Μάλιστα ακολουθεί το μάτς των Young Ballers απέναντι στην Φιωρετσίνα.
Young Boys που είναι πρωτοπόροι του ομίλου. Φιωρετσίνα παρότι ξεκίνησε καλά, έχει μείνει πίσω. Αθανασόπουλος. Καλή άμυνα τώρα από τον Παούρη. Θα δοκιμάσει για τρεις ο Αθανασόπουλος. Εύκολο rebound για τον Παπαβασιλείου. 8 λεπτά ακόμη στα Λιώσια. 48-47. Γράφει ο Φωτεινός Πίνακας. Παούρης, corner 3. Μεγάλο καλάθι από τον Γιώργο Παούρη μπροστά στο υψωμένο χέρι του Νάνου. Συν 4 για την Drunk Team. 51-47. Πάμε σε ένα time out. Εδώ είμαστε συνέχεια στο thriller. Νάνος κατεβάζει για τους πικνίκς. Πάνω του πάντα ο Παπαπαναγιώτου. Στην του Αθανασίου, μια κόρνα χωρίς λόγο. Συνεχίζεται το match με ωραία εκτέλεση του Αθανασίου και ασίστ του Νάνου για το 51-49. Σκληρό καρύδι πικνίκς. Να δούμε τον Μουλαρογιάννη τώρα. Πασάρι για τον Παούρη και κόβει Παπαναγιώτου. Ελεύθερο τρίποντο για τον Κακαβά. Στο σίδερο και στα χέρια του Αθανασίου. Αθανασόπουλος. Νάνος για τον Δημητρέλο. Δημητρέλος που έκανε εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο με δύο τρίποντες βόμβες που ανέβασαν κατακόρυφα την ψυχολογία των πικνίκς. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα έπειτα από 3 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Και ο Νάνος θα επαναφέρει για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Βάζει το χέρι του έξυπνα ο Κακαβάς και κλέβει 2-1 στον εφημεριασμό. Ο Κακαβάς σκοράρει. 53-49 συν 4 ξανά για την Drunk Team. Ο Φόπουλος. Θανασόπουλος ένας μέναν με τον Κακαβά. Μια spin move. Σταματά την τρίπλα και αστοχή. Rebound επιθετικό ο Νάνος. Ωραία, ελευθερώνει στον Κοφόπουλο, τρίποντο, άστοχο. Αθανασίου, καλάθι και φάουλ απέναντι στον Μουλαρογιάννη. Αθανασίου που έχει προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του. Πετύχει και το έμεσο τρίποντο, 53-52, δεν λένε να τα παρατήσουν οι πικνίκς. Νομίζω ότι αν κερδίσουν σήμερα θα δικαιούνται για τα καλά μια θέση στην πεντάδα. Έχουν παίξει εξαιρετικό μπάσκετ και σήμερα και στα προηγούμενα παιχνίδια τους. Μουλαρογιάννης για 3 αστοχή, μάχη για την κατοχή, ανανεώνει ο Κακαβάς. Παπαπαναγιώτου. Μουλαρογιάννης θα πάει μέχρι μέσα. Καλάθι όχι, φάουλ ναι. Και μαρτύρονται οι πικνίκς. Φάουλ πρέπει να έχει χρεωθεί στον Αθανασίου. Δύο βολές για τον Κώστα Μουλαρογιάννη με τη διαφορά στον πόντο. Αστοχή στην πρώτη. Από μια τεχνική ποινή τώρα σε Δημητρέλο και Μουλαρογιάννη, καθώς άναψαν κάπως τα αίματα. Ας ελπίσουμε να μην χαλάσει το παιχνίδι. Επιθετικό rebound, παλεύει εκεί απέναντι σε 2 και 3 παίκτες ο Σαρμπάνης και Παλκαρίσια θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για νέες βολές. Όσο περνούν τα λεπτά η μπάλα αρχίζει να ζυγίζει περισσότερο. Ο Σαρμπάνης ψύχρεμος από τη γραμμή, βάζει την πρώτη. Χάνε όμως η δεύτερη, Παούρης είναι εκεί. Σαρμπάνης δεν θα βιαστεί. Φίνει στον Μουλαρογιάννη. 8 τα δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση Drunk Team. Παούρης το έβαλε. Τρομερό καλάθι από τον Γιώργο Παούρη που δείχνει την κλάση σε αυτή τη φάση. Ξανά στους συν 4 γηπεδούχοι. 56-52.
Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμη στο μάτσο όμως. Θανασόπουλος. Φάουλ του Κακαβά. Φάουλ που είναι το τέταρτο. Τέταρτο. Όλα τα φάουλ από εδώ και πέρα οδηγούν στη γραμμή. Στα αναπομείνοντα 5 και 39. Για τη λήξη της αναμέτρησης. Νάνος. Κοντογιάννης low post επίθεση. Γυρνάμε τα αριστερό. Θα πάρει ο Μουλαρογιάννης. Κόψε σαν τρέιλερ ο Παούρης. Μουλαρογιάννης για 3 μάλιστα. Μεγάλο καλάθι από τον Κώστα Μουλαρογιάννη. Θα στείλει διαφορά στους 7 πόντους για πρώτη φορά. Αν δεν κάνω λάθος. Και για να δούμε αν έχουν αντίδραση πικνίκς. Αθανασόπουλος. Κράτησε, σούταρε και ευστόχησε. Ωραία φάση. 59-54. Άμεση αντίδραση των γηπεδούχων και πάλι. Κάθε φορά που η Drunk Team προηγείται με μια διαφορά πάνω από 5 πόντους, οι Picnics απαντούν γρήγορα. Σαρμπάνης από το ύψος των ελευθέρων βολών. Το rebound του Κοντογιάννη. Πίσω. Νάνος. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Θανασίου. Πέναντι στον Παούρη, προσποιήσεις. Πάσα στο κόψιμο του Αθανασόπουλου και έτσι γίνεται το λάθος. Παούρης. Το Eurostep και το καλάθι από τον Παούρη. Που δίνει κι άλλη σημαντική λύση στην ομάδα του. 61-54. Αθανασόπουλος. Πλάστικα μοιάζει να γέρνει προς την πλευρά των γηπεδούχων τώρα. Κοντογιάννης. Να πάει μέχρι μέσα με αποφασιστικότητα, τελειώνει τη φάση με το δεξί χέρι, με το κακό του χέρι. Αλλά σκοράρει 61-56 από τον Κώστα Κοντογιάννη, που έχει ακόμη πολλά να δώσει στην ομάδα του. Αντέχουν οι Picnics. Ο Παπαναγιώτου. Παούρης για 3 με την ψυχολογία στα ύψια, στοχή όμως. Τρέλος. Στον Νάνο. Με υπομονή θα επιτεθούν ξανά οι Picnics που βάζουν την μπάλα στον Κοντογιάννη. Κοντογιάννης, Νάνος, Δημητρέλος, έξτρα πάσα. Ο Αθανασόπουλος με το φλότερ αστοχή. Ο Αθανασίου προσπαθεί για επιθετικό rebound και κερδίζει φάουλ. Πάμε σε ένα time out και σε λίγο και πάλι μαζί. Στροφή στον κλειστό τσάγκ για τις βολές του Αθανασίου. Έξω η πρώτη, μένει το 61-56. Αθανασίου, Δημητρέλος, Κοντογιάννης. Νάνος και Αθανασόπουλος για τους Picnics. Κοντογιάννης με τη βοήθεια του Δημητρέλου θα ανανεώσει. Αθανασίου βγάζει έξω για τον Νάνο. Αθανασόπουλος πιέζει ο Μουλαρογιάννης. Αθανασόπουλος. Καλή άμυνα της Drunk Team. Θα κλέψει ο Μουλαρογιάννης. Διαφορά στους 5, 3 λεπτά για το φινάλε. Παπαπαναγιώτου, Μουλαρογιάννης. Αστοχή εδώ, ίσως να τελείωνε και το μάτς. Αν και υπάρχει χρόνος ακόμη. Αθανασόπουλος πετά μπροστά για τον Νάνο. Καλάθι. 61-58, ένα τρίποντο τώρα χωρίς τις δύο ομάδες. Παπαπαναγιώτου. Μίτσικας Παπαβασιλείου. Παούρης και Μουλαρογιάννης. Δεν βγήκε η φάση της Drunk Team. Νάνος. Αυτά την τρίπλα και πασάρια για τον Αθανασόπουλο. Κάνει βήματα όμως εκείνος. Ψάξτε Παούρη και Μίτσικα. Οι οδηγίες του Κανιά από τον Πάγκο. Παούρης. Ωραία για τον Μίτσικα. Βήματα και από εκείνον όμως. Έλα. 61-58. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Μάτσα κατάλληλο για προγνωστικά. Κοντογιάννης θέλει να δώσει τον Αθανασίου. Θα κλέψει ο Παούρης. Αμυντική ανισορροπία ξανά. Παούρης μέχρι μέσα καλάθι. 63-58 εδώ. Ίσως χρειαζόταν ένα φάουλ. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στα λιώσια. Αθανασίου. Δημητρέλος για τον Κοντογιάννη.
Κοντογιάννης θα γυρίσει. Φάουλ χαμηλά. Αλλά όπως και να έχει βολές για τον Κώστα Κοντογιάννη, ο οποίος κάνει καλό μάτς σήμερα. Μέσα η πρώτη ψυχωμένη εμφάνιση απόψε από τους Big Knicks. Κόντρα στα πολλά προβλήματα απουσιών, μέσα και η δεύτερη 63-60. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο της παράτασης. Παπαπαναγιώτου. Μουλάρο Γιάννης. Για τον Μίτσικα. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, με υπομονή στην επίθεση Drunk Team. Μπάλα φτάνει στον Παπαναγιώτου, παράβαση 3 δευτερολέπτων όμως. 1 και 10 για το φινάλε, ευκαιρία για τους Big Knicks να μειώσουν ή και να ισοφαρίσουν να σκοράρουν τρίποντο. Για να δούμε. Αθανασόπουλος θέλει να δημιουργήσει το ρήγμα και κερδίζει βολές. Κανιά στη θέση του Παπαβασιλείου. Αθανασόπουλος χάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 63-61. Λιγότερο από ένα λεπτό για το φινάλε. Το μάτς στην κόψη του ξηραφιού. Μουλαρογιάννης. Παούρης. Πάσα για τον Κανιά. Βγάζουν την άμυνα επί Knicks. Παίρνει ο Κοντογιάννης και δίνει στον Δημητρέλο. Δημητρέλος, Αθανασόπουλος, πατά φρένο. Πάνω του ο Παναγιώτου που τον πιέζει. Νάνος. Μπάλα χαμηλά στον Κοντογιάννη. Κοντογιάννης απέναντι στον Μίτσικα. Καλάθι, όχι φάουλ, ναι. Και νέες βολές για τον Κοντογιάννη. Αν βάλει και τις δύο ισοφαρίζει. 22,8 απομένει στο ρολόι. Τρομερό μάτς στα Λιώσια. Χάνει την πρώτη ο Κοντογιάννης. Κρίσιμη βολή ήταν αυτή. Μέσα η δεύτερη. 63-62. Παούρης, δεν γίνεται το φάουλ. Τώρα θα σταματήσει το χρονόμετρο στα 15,1. Δύο βολές για τον Παούρη. Αν βάλει και τις δύο μόνο με τρίποντο θα μπορούν να στείλουν στο μάτς, το μάτς στην παράταση οι Big Knicks. Χάνει την πρώτη. Έξω και η δεύτερη, rebound του Κοντογιάννη. 63-62, τελευταία φάση του μάτς. Η πάσα για τον Αθανασίου που δεν τη συγκρατεί. Έξαλλος ο Αθανασίου φωνάζει στον Νάνο ότι έπρεπε να πάει στο lay-up. Μουλαρογιάννης, θα του γίνει το φάουλ. Στα 4 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κακή η επιλογή του Νάνου και εγώ νομίζω για πάσα θα πήγαινα. Μέσα η πρώτη του Μουλαρογιάννη, μέσα και η δεύτερη, 65-62. Time out από τους Big Knicks για να οργανώσουν την τελευταία τους επίθεση, η οποία αν δεν περιέχει τρίποντο εύστοχο, τότε θα οδηγηθούμε σε παράταση. 65-62, 4,1 για το φινάλε. Πάμε μια βολή στους πάγκους.
Για να δούμε. Στο 91, εγώ το 29. Παναφορά από μπροστά. Αλλαγές σε όλα. Από την Drunk Team. Αθανασόπουλος για 3. Θα στοχίσει. Τέλος στο match. Η Drunk Team θα πάρει την νίκη και θα διατηρήσει τις ελπίδες για κατάληψη της πρώτης θέσης. Τρομερή συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από τους Pick Knicks με μόλις 6 άτομα και με πολλές κομβικές απουσίες. Πάλεψαν το match μέχρι τέλους. Ίσως με την απόδοσή του να δικαιούντουσαν και την νίκη. 65-62 τελικό σκορ από τα Λιώσια. Νίκη για την Drunk Team που ανεβαίνει στο 14-3. Στο 17 πλέον η Pick Knicks. Αυτά από εμάς. Καλό σας απόγευμα.